Αλλά αν μου σε ένα βιντεάκι με ψυγείο λαδιού, άλλα ένα ψυγείο λαδιού. Μ' αρέσουν πολύ αυτά τα ψυγεία. Να το κάνουμε και unboxing τώρα εδώ. Γιατί μοιάζει με τα κεκάβα, έχει καλύτερη ποιότητα. Και το Shark που έχει τα σωληνάκια εδώ σπάνε, το έχω δει. Λιουρινό, αυτό είναι μερακόρ. Μπαίνει ροδέλα ασφαλείας που να μην χάνει μελαστιχάκι και γίνεται δουλειά καλή. Και εκτός αυτού μοιάζει με τα αγαπημένα μας τα τακεκάβα που είναι πιο ωραία ποιότητα και λίγο μόστα για το μηχανάκι μας. Να τα λέμε και αυτά. Και ταιριάζει και το μπλε. Αυτή τη φορά αυτό θα μπει τώρα στο μπλε του GLX που τώρα πλέον είναι 56-57 που το φτιάξαμε ανακατασκευή από 54-57 το κάνουμε 56-57. Εδώ να σας θυμίσω το GLX του φίλου του Στέφανου. Θα μπει και το ψυγείο γιατί τώρα το είχαν αποφασίσει τα παιδιά μου τον αδερφό του. Αλλά τώρα που μεγάλωσε και σε κυβικά είναι ακόμα πιο απαραίτητο και θα κάνει και καλύτερη δουλειά. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τις βάσεις. Έχω πάρει λαμάκια. Είναι από γωνιές που χρησιμοποιούν οι μαραγκοί για τα έπιπλα. Δείξω πιο κοντά. Το έχω ξαναδείξει και θα τις ταιριάξουμε στο σκελετό, στο ψυγείο, βιδώνουμε για να τις κάνουμε μαύρες, έτσι αφήσουμε έτσι θα δούμε, γιατί και το ανοξείδιο δεν είναι άσχημο να φαίνεται και δεν είναι δύσκολο, σωληνάκια, καπάκι στην κεφαλή και είναι έτοιμο. Θα βάλουμε λάδι πριν μέσα και το βάλουμε και μπροστά. Και να λύσουμε και το σωληνάκι να δούμε πόσο καλά στέλνει πάνω, γιατί και αυτό τρόμπα αστρέφορα, όπως είχαμε δείξει το άλλο το τακεκάβα που φορούσε τρόμπα αστρέ και βάλαμε ψυγείο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency, a message for... Λοιπόν, πρώτο στάδιο. First step. Ανοίγουμε μεγαλύτερες τρύπες από εδώ. Δεν είναι 6 χιλιοστά, είναι μικρότερες. Εμείς θέλουμε 6 χιλιοστά για να περνάνε οι βίδες που έχουν τα περισσότερα μηχανάκια και μη 6 στυλ τέτοιες. Οκ. Okay. Τρυπανάκι και το φτιάχνουμε. So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Λοιπόν, αφού ανοίξαμε τρύπες και βίδες στις γωνίες στο σκελετό, το ψυγείο τώρα για να δούμε πού ταιριάζει. Πρέπει να γίνουν λίγο οβάλ οι πρώτες τρύπες για να μας έρθει και να κόψουμε το υπόλοιπο λαμάκι. Η τελευταία τρύπα δεν χρειάζεται. Αυτό εδώ θα κοπεί, θα μικρύνει. Θα κάνουμε λίγο βάλα αυτή για να το φέρουμε εκεί που το θέλουμε και το βιδώνουμε. Στον πάγκο τώρα ξαναφτιάξουμε το λαμάκι. Παλάνια μου, έφτιαξαμε και τις βάσεις. Ο βάλα από εδώ η τρύπα θα μπει έτσι. Το κοντό θα μπει από κάτω και το ψηλό πάνω. Θα βιδωθούν εδώ και θα μπουν στο σκελετό. Από βάσης είμαστε έτοιμοι. Εδώ έχω λαδάκι, θα βάλουμε μέσα. Το μπουκάλι έχει μέσα 300 γραμμάρια. Εμείς θα βάλουμε για να δούμε και πόσο παίρνει το ψυγείο. Για να είμαστε έτσι ενήμεροι. Θέλει σιγά σιγά να μηχηθεί απ' έξω. Όχι τίποτα. Απλά θα λερώσουμε, όχι γιατί γίνει ζημιά. Να κοιτάμε και μέσα που βρισκόμαστε, να βάλουμε και από εδώ.
Αρχινάω και βλέπω το λάδι. Τι γίνεται. Αρχινάω και βλέπω το λάδι. Οπότε είμαστε σε καλό σημείο. Ξεχύλισε. Το γέμισε και δυο μυγές, πάρα πολύ. Εκεί είναι όμως. Δεν θέλει παραπάνω. Λοιπόν, πήρε μέσα, θα σας πω τώρα. 200... Από τα 300 πέσαμε στα 180. Δηλαδή πήρε 120 γραμμάρια. Πες ότι χύθηκε και λίγο, 100 γραμμάρια σίγουρα παίρνει μέσα. Μιλιγκράμμ, να το πούμε σωστά. Τώρα νομίζω εδώ έχουμε μια σύριγγα για να τραβήξουμε λίγο πίσω. Για να μην γεμίσουμε. Έλα. Λίγο ακόμα. Έβγαλα γύρω στα 50 μιλιγκράμμ. Λίγο φτάσω πολύ. Είκοσι μιλιγκράμμ είναι μέσα. 100 μιλιγκράμμ πέρα το ψυγείο. Λοιπόν, από εδώ λερώσαμε λίγο. Δεν πειράζει. Θα το σκουπίσουμε. Λοιπόν, πάμε να το βιδώσουμε πάνω στο σκελετό. Παιδιά, έτοιμο και το ψυγιάκι έχει μπει. Οι βάσεις έτοιμες. Τα σωληνάκια μπήκαν. Θα το δείτε και από εδώ. Το βάλουμε μπροστά τώρα να δούμε και που στέλνει λάδι πάνω και είναι κομπλέ. Όπως είδα το λαδάκι έφτασε εδώ, άνετα. Έχουμε καλή κυκλοφορία του λαδιού, με τρόμπα αστρέα. Θα το σκουπίσουμε τώρα γιατί φαίνεται άσχημο, να είναι πασαλημένο με λάδι εδώ. Αλάνια μου, αυτό ήταν άλλο ένα ψυγιάκι που περάσαμε. Σε ένα βαπί, σας το έδειξα ξανά βήμα-βήμα, το έχουν ξαναδείξει παλιότερα σε άλλο μηχανάκι, αλλά επανάληψη δεν είναι κακή, μαθαίνουμε. Νομίζω είπαμε όλες τις λεπτομέρειες, δείξαμε και τις βάσεις, τα σωληνάκια, είχα πει και στο άλλο τι διάμετρο έχουν, αν θυμάμαι καλά, είναι γύρω στα 3 χιλιοστά το σωληνάκι, δεν θέλει να το υπερβαίνουμε για να μην χάνουμε πίεση. Είδατε ότι και με τρόμπα αστρέα καλυβόμαστε, το μηχανάκι είναι μεγάλο. Συγκεκριμένα είναι 56-57 μπροστά και το ψυγείο, και είδατε το ψυγείο είναι και ψηλά και πάλι το λάδι έρχεται αρκετό. Έχουμε πίεση πάνω. Κυκλοφορεί το λάδι κανονικά, κρυώνει και το μηχανάκι πιο γρήγορα, όλα πένα. Λοιπόν, όπως κάθε φορά, σας ευχαριστώ που με παρακολουθείτε, τα λέμε στο επόμενο.